Καλημέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς ως εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας για την παρουσία σας σήμερα. Αυτή την παρουσία θέλαμε για να αποδείξουμε ότι το Κέντρο Υγείας το αγαπάει ο κόσμος, το θεωρεί δικό του κομμάτι και αυτή η φωνή του να ακουστεί. Η αφορμή για την σημερινή συνάντηση... η αφορμή για τη σημερινή συνάντηση... Ναι. Να προσπαθήσουμε να λύσουμε για τα τεχνικά προβλήματα. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για μικροφωνικές. Περιμέναμε να λύσει και λιγότερο κόσμο. Μας εκπλήσατε ευχάριστα σήμερα. Η αφορμή λοιπόν για την σημερινή συγκέντρωση εδώ ήταν η μείωση των εφημερευόντων γιατρών που έγινε από τον τρέχοντα μήνα σε ένα άτομο. Κάτι που εμείς θεωρούμε ότι υποβαθμίζει την λειτουργία της εφημερίας και δημιουργεί προβλήματα στην ασφάλειά της. Η αιτία αυτή της συγκέντρωσης ήταν οι φωνές που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, αρκετό καιρό, να μαζευτεί ο κόσμος, να δείξει με τη φωνή του ότι αγαπάει το Κέντρο Υγείας, θέλει τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας αναβαθμισμένη, θέλει να έχει τις υπηρεσίες που έχει συνηθίσει να λαμβάνει από το Κέντρο Υγείας και δεν δέχεται καμία υποβάθμισή του. Ξέρουμε τις δυσκολίες της οικονομικής κατάστασης. Ξέρουμε ότι γίνανε περικοπές στα κονδύλια που δόθηκαν στην υγεία. Οι ίδιες περικοπές γίνανε και στο νοσοκομείο. Θέλουμε να πούμε όμως ότι σε καιρούς οικονομικής κατάστασης ένα δωρεάν σύστημα δημόσιο για την υγεία, η στήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ό,τι προβλήματα έχει δημιουργήσει ο ΕΟΠΗ που όλοι τα ξέρουμε, έχει μεγάλη σημασία. Όπως έχει μεγάλη σημασία σε ένα ακριτικό μέρος όπως είμαστε εμείς και νησιωτικό, με όλες τις δυσκολίες που έχει, να έχει μια ασφαλή εφημέρευση. Ενδεικτικά θα σας πω ότι πέρσι, το 2011, περίπου 350 περιστατικά διακομίστηκαν από το Κέντρο Υγείας με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Αυτά τα περιστατικά στην πλειοψηφία τους ήταν περιστατικά που χρειάζονταν την παρουσία γιατρού. Ο χρόνος που χρειάζεται για να καλυφθεί η διακομιδή στο νοσοκομείο από το Κέντρο Υγείας είναι μισή ώρα, από κάποιο χωριό μπορεί να είναι και μία ώρα. Είναι χρόνος μεγάλος που πολλές φορές χρειάζεται την παρουσία γιατρού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με παρουσία ενός εφημερεύοντα. Χρειαζόμαστε τους δύο εφημερεύοντες που είχαμε τώρα, που για χρόνια για μας είναι η ελάχιστη ασφαλή σύνθεση για την εφημερία. Τελικά, αυτό που θέλω να βγάλουμε σήμερα από εδώ είναι τις λειτουργίες του Κέντρου Υγείας, τις ξέρετε, τις γνωρίζετε, τις αγαπάτε, τις εμπιστευόσαστε όλοι. Γι' αυτό άλλωστε είστε σήμερα εδώ. Στο δελτίο τύπου που βγάζουμε φαίνεται ότι πέρσι από το Κέντρο Υγείας πέρασαν 17.000 άτομα, 17 και κάτι. Περίπου γύρω στις 5.000 από αυτούς είχαν τακτικό ιατρείο στο Κέντρο Υγείας. Εξεταστήκαν, όλοι τα ξέρετε αυτά, για κάποιο τακτικό πρόβλημα που είχαν, χρόνιο πρόβλημα υγείας. 9.000 από αυτούς είχαν συνταγογράφηση φαρμάκων και περίπου στις 3.500 ήταν αυτοί που περάσαν ως έκτακτα περιστατικά. Εμείς θέλουμε όλοι μαζί να φωνάξουμε ότι δεν θέλουμε καμία υποβάθμιση στο Κέντρο Υγείας. Διεκδικούμε και απαιτούμε τους δύο τουλάχιστον εφημερεύοντες και θέλουμε πάνω απ' όλα να διαλύσουμε οποιαδήποτε φήμη που έχει κυκλοφορήσει, δεν ξέρουμε αν είναι αληθής ή ψευδής, ότι προβλέπεται κλείσιμο του Κέντρου Υγείας. Όχι λοιπόν στη συρρήκνωσή του, όχι στο κλείσιμό του και ζητάμε την παραπέρα αναβάθμισή του. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και είμαι σίγουρος ότι σε οτιδήποτε θα χρειαστεί στο μέλλον, το οποίο θα αποφασίσουμε...
Ευχαριστώ.